Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις προώρες εκλογές. Κλειδώνει από ώρα σε ώρα η ημερομηνία. Σε κόκκινο συναγερμό κυβέρνηση και κόμματα, αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Μαξίμου. Όλο το παρασκήνιο. Βόμβα έτοιμη να εκραγεί η κατάσταση στα νησιά από το τσουνάμι των μεταναστών. Νέα επεισόδια στην ΚΟ. Ευθύνες στην κυβέρνηση ρίχνει ο ΟΗΕ. Στο στόχαστρο τώρα οι υψηλές και οι διπλές συντάξεις. Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση με το νέο ασφαλιστικό και οι επιπτώσεις από την ενοποίηση των ταμείων. Η δημόσια συγγνώμη του Παύλου Χαϊκάλη. Τι λέει τώρα για τις προεκλογικές του δηλώσεις περί γερμανοτσολιάδων και τις επιθέσεις στους πολιτικούς του αντιπάλους. Νέες αποκαλύψεις σοκ για το έγκλημα στην Ύδρα. Συγκλονίζει η σύζυγος του άτυχου εστιατόρα. Μόλις είχαν αποφυλακιστεί οι δράστες. Την παρέτηση Παρασκευόπουλου ζητά η Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση του Υπουργού. Άδεια να κυκλοφορήσει πήρε το γυναικείο Viagra. Οι επιστήμονες αναλύουν τα υπέρ και τα κατά. Στη δημοσιότητα στοιχεία άπιστων συζύγων που επισκέπτονταν site γνωριμιών.